Επιστρέφουν τα χαμόγελα στους χρήστες που κινούνται με τον προαστιακό. Πλέον η νέα γραμμή αναμένεται να λειτουργήσει από την Τετάρτη, αφού σήμερα το μεσημέρι έγινε το πρώτο δοκιμαστικό για 100 Αχαΐα. Το τρένο πάντως θα κινείται με μικρότερη ταχύτητα κατά 10 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει όμως αυτή η επαναλειτουργία? Ότι θα εξυπηρετηθούν οι φοιτητές, οι κάτοικοι που θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο, οι κάτοικοι που θέλουν να πάνε στην Πάτρα, δηλαδή θα ελαφρύνουμε και λίγο την κίνηση της Πάτρας που την είχαμε μέχρι σήμερα. Μετά από πολλούς αγώνες που έχουμε κάνει και βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει. Αυτό που πάει να γίνει ποιο είναι, να πέσει λίγο το βάρος στη συντήρηση των γραμμών. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας έχουν πει και οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, 3 άτομα είναι στον ΟΣΕ. Αυτά τα 3 άτομα, 3 χιλιόμετρα γραμμή, 30 πόσο είναι, μέχρι την Αχαγιά και παραπέρα, δεν μπορούν να την κάνουν τη συντήρηση. Καθημερινά πάνω από 1.500 άτομα χρησιμοποιούν τον προαστιακό και μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να κινηθούν με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα, ενώ επιβάρυναν και την ατμόσφαιρα. Πάνω από 1.500 άτομα. Υπολογίζω εγώ. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Είναι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και ανάλογα με το. Ειδικά όταν είναι η μέρα των πληρωμών που πάνε όλοι και οι γέροι και αυτοί, καλά, άστο. Τι πάει παραπάνω. Έχει μπει στη ζωή σας το συγκεκριμένο μέσο? Βέβαια. Όλοι ρωτάγανε πότε θα ξεκινήσει. Από την ημέρα που σταμάτησε, όλοι μας ρωτάγανε πότε θα ξεκινήσει. Έχει μπει στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, δίχως το τρένο έχουμε πεθάνει. Ούτε συγκοινωνία είχαμε τίποτα. Τώρα τελευταία βάλανε κάτι πούλμα. Πάντως, ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία τη λειτουργία του, καθώς θα δώσει μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητά του. Ο προαστιακός, προσωπική μου άποψη και αρκετών ακόμα, είναι ότι ναι, με τις πρώτες μέρες που έγινε το τραγικό συμβάν, έκλεισε όπως έκλεισε όλο το δίκτυο, αλλά θα έπρεπε να είχε ανοίξει νωρίτερα και όταν τελείωσε η απεργία των εργαζομένων. Τι συνέπειες θα είχε μια τέτοια ενέργεια? Τώρα, ο κόσμος το περιμένει για να βρει πάλι τους ρυθμούς του. Γνωρίζει ότι αύριο θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια βάσει των ανακοινώσεων που έχουν γίνει, αλλά ας αφήσουμε και ένα μικρό ποσοστό, μη τυχόν και αλλάξει κάτι. Οπότε είμαστε όλοι σε αναμονή να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Δεν άλλαξε κάτι αυτό το διάστημα και ο λόγος, και αυτός είναι και ο λόγος που είπα ότι δεν θα έπρεπε να έχει κλείσει τόσες μέρες, γιατί δεν έγινε και κάποια αλλαγή, δεν έγινε κάτι στη γραμμή, η κατάσταση παρέμενε η ίδια. Όπως ήταν, θα ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία.